Ελλάδα για την οποία εμείς εδώ παίρνουμε αποφάσεις είναι δανεική από νέους σαν τον Παύλο Φίσα που δολοφονήθηκε από τους επιγόνους των Ναζί, αυτών που διέλυσαν τη χώρα και πριν από 40 χρόνια. Σε αυτούς χρωστάμε την αλήθεια. Με ποιαν ιδιότητα η κυρία αυτή, με την ιδιότητα ενός δικαστού που αποφασίζει αμετακλήτως, καθυφρίζει και κατασυκοφαντεί ένα κόμμα νόμιμο. Θυελώδης ήταν η συζήτηση στη Βουλή για τις γερμανικές αποζημιώσεις, με τη Χρυσή Αυγή να προκαλεί και πάλι και τον βουλευτή της Μιχάλη Αρβανίτη να απειλεί ευθέως την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Κανελοπούλου μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας. Όλα ξεκίνησαν όταν στην ομιλία της η Μαρία Κανελοπούλου επιτέθηκε στην Χρυσή Αυγή για τη δολοφονία Φίσα, χαρακτηρίζοντας τους Χρυσαυγίτες επίγονους των Ναζί. Από τα πίσω έδρανα ακούστηκε να φωνάζει και να διαμαρτύρεται ο Χρυσαυγίτης βουλευτής Μιχάλης Αρβανίτης και όπως περιέγραψε στη συνέχεια η Μαρία Κανελοπούλου, με νοήματα απείλησε να της κόψει το λαιμό. Ο γνωστός πατρινός, ακροδεξιός και βουλευτής της Χρυσής Αυγής με απείλησε έργο και συγκεκριμένα τοποθετώντας το δάχτυλό του στο λαιμό του και σύροντάς το από τη μία άκρη του στην άλλη, εννοώντας δηλαδή ότι θα μου κόψει το λαιμό. Και είχαμε και εμείς θύματα. Αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ στην δράση κάποιων συγγενών. Της ρασιτά της αυτής κυρίας. Η κόντρα συνεχίστηκε όταν ο Μιχάλης Αρβανίτης προχώρησε σε ιδιαίτερως προκλητικές αναφορές για την δολοφονία Φίσα για να προκαλέσει την αντίδραση του Νίκου Καραθανασόπουλου. Τι ήταν ο Φίσας για μας? Τι ήταν? Μια φτιαχτή αφορμή προκειμένου να και ο Σαμαράς και οι λοιποί συνασκήσατε σε εξουσίαν να μας κλείσουν στη φυλακή. Η σιωπή μας προς απάντησή τους. Γιατί δεν θέλουμε να συνομιλούμε με συνεργάτες και δεν υπάρχει καμία εδώ εθνική ομοψυχία, με πολιτικούς απογόνους των ναζιστών, συνεργάτες των κατακτητών, με το ναζιστικό αυτομόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Έντονο φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε στην έναρξη της συζήτησης και ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να κατηγορεί την Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι λειτουργεί ως τύραννος. Εσείς, όχι ως πρόεδρος της Βουλής, αλλά ως τύραννος. Έρχεστε μόνοι σας, διατάσσετε, ακούστε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στη Βουλή αυτό, ποτέ. Σε ένα θέμα που πρέπει να μας ενώνει, η κυρία Πρόεδρος αποφάσισε μόνη της. Για τη διαδικασία όχι απλώς έχουν ενημερωθεί όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες, αλλά έχουν και δηλώσει ομιλητές κατά προτεραιότητα και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους.